Λοιπόν, είναι το πάθος του θυμού. Ε? Τι μας λένε οι Άγιοι, αυτό θα σας πω. Το θυμό όπου μπορέσεις να τον βρεις, να το σταματήσεις. Πώς ξεκινάει ο θυμός? Από μια ταραχή μέσα μας, έτσι δεν είναι? Ταραζόμαστε. Βέβαια, να πάμε και λίγο πιο βαθιά, γιατί ταραζόμαστε? Πριν ταραχτούμε, έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις. Και το πιο συνήθως έχουμε κατακρίνει τον άλλον, έτσι. Και λέμε, κοίταξέ τον, κοίταξέ την τώρα, τι κάνει. Δεν γίνεται. Οπότε αρχίζουμε μέσα μας, ταραζόμαστε. Δεν ταραζόμαστε έτσι στα καλά καθούμενα. Κάποιες σκέψεις κάνουμε, οι οποίες βέβαια δεν είναι καλές για τον συνάνθρωπο. Μπορεί να έχουμε δίκιο, ότι αυτός όντως κάνει αυτό που βλέπουμε ότι κάνει. Αλλά το θέμα δεν είναι εάν όντως έχουμε δίκιο, αλλά είναι το αν τον αγαπάμε ή όχι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί λέει ο Χριστός ότι οφείλεται, λέει η Αγία Γραφή, το λέει ο Λόγος του Θεού, μηδενή μηδέν οφείλεται ημί το αγαπάν αλλήλως. Στον καθένα λέει δεν χρωστάτε τίποτε παρά μόνο να τον αγαπάτε. Μπορεί αυτός ο καθένας να είναι εχθρός, να είναι επίβουλος, να είναι κακός, να έχει κακίες μέσα του, πάθη. Εσύ οφείλεις να τον αγαπάς, αν θες να είσαι χριστιανός, Δεν λέμε για τους κοσμικούς ανθρώπους, μία σου και μία μου. Μιλάμε για αυτά που λέει ο Χριστός. Θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός. Αν αγαπάτε, λέει, μόνο αυτούς που σας αγαπάνε, δεν κάνετε και τίποτα σπουδαίο. Και οι αμαρτωλοί, τους αμαρτωλούς τους αγαπάνε. Και οι γκάγκστερς τους γκάγκστερς, ας πούμε, μεταξύ τους. Και κάνουν τη δουλειά τους. Μετά τσακώνται στη μοιρασιά. Άλλο αυτό. Εσείς, λέει όμως, θα πρέπει να αγαπάτε και αυτούς που σας μισούν. Και αυτούς που σας βλάπτουν, λέει ο Χριστός μας. Καταλάβατε, οπότε το πρώτο λάθος το κάνουμε μέσα στην καρδιά μας. Και θυμώνουμε. Γιατί κατακρίνουμε, γιατί πάβουμε να αγαπάμε. Ξεχνάμε το καθήκον μας δηλαδή, ότι οφείλουμε να τον αγαπήσουμε, αυτό τον όποιο, την όποια, με την καρδιά μας, και να αποθήσουμε τη σωτηρία του. Δεν το κατάφερες αυτό έτσι και άρχισε να σου ξεφεύγει το πράγμα και να αρχίσει να ταράζεσαι. Η αρχή του θυμού, έτσι, η αρχή της αμαρτίας, είναι μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, λένε οι Άγιοι, αν μπορείς, σταμάτα το εκεί. Μην το βγάζεις προς τα έξω. Μην το βγάζεις καθόλου. Ας το εκεί. Εξωτερικά να δείχνεις ήρεμη. Αυτό, ξέρετε, είναι νίκη, δεν είναι υποκρισία. Είναι νίκη. Κρατάς το θυμό μέσα. Βαθιά. Και συνάμα, προσεύχεσαι. Τι προσεύχεσαι? Να σε ελεήσει ο Θεός. Γιατί καταλαβαίνεις από την ταραχή που έχεις ότι δεν είσαι εντάξει, εσύ δεν είσαι εντάξει. Ο υγιής πνευματικά άνθρωπος ποτέ δεν ταράζεται. Μα και να πέσει ο ουρανός στη γη να κολλήσει, λέει ο Βάσης Ακοσύρων, ο Σύρος, ο ταπεινός άνθρωπος ουθροείται. Θρόισμα, ξέρετε τι είναι, έτσι, αυτό ο ήχος που κάνει το αεράκι όταν περνάει ανάμεσα στα φύλλα, αυτό το λέμε θρόισμα. Λοιπόν, ο ταπεινός άνθρωπος ούτε αυτό παθαίνει. Ακόμα και αν κολλήσει, λέει ο ουρανός στη γη. Καταλάβατε. Άρα, βλέπεις ότι ταράζεσαι, κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Δεν έχεις αγάπη, έχεις κατάκριση. Οπότε αμέσως πρέπει να παρακαλέσεις τον Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησά με. Βλέπετε πώς ανατρέπονται τα πάντα. Μα αυτό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε να μας δώσει την καινούρια ζωή. Αυτή τη ζωή την ξέρουμε που ζει ο κόσμος. Μία σου και μία μου. Μην μας πιάσουν κότσο, μην μας πούνε ότι είμαστε χαζοί και να σε πούνε και τι έγινε επιτέλους. Εδώ τον Χριστό μας τον είπαν αρχηγό των δαιμόνων. Το φαντάζεστε. Όχι μόνο χαζό τον είπαν, όχι τρελό. Και τρελό τον είπαν. Εξαίσθη. Τρελάθηκε. Έτσι λέγανε. Αρχηγό των δαιμόνων τον είπαν. Φάγω και εινοπότη. Φαγά και μπεκρή δηλαδή. Και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε. Λοιπόν, ας μας πούνε και εμάς ό,τι θέλουν. Ότι είμαστε χαζοί, ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι δεν ξέρουμε να μιλήσουμε, ότι δεν ξέρουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, ας τα πούνε. Εμείς είμαστε εντάξει με τον Χριστό μας. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε. Αγαπάμε, όπως είπε ο Χριστός, να αγαπάμε όλους και τους εχθρούς. Εκείνο το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν αγαπάμε. Οπότε αρχίζει να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Οπότε τι γίνεται, κοιτάξτε τι γίνεται. Ο θυμός που έχει αρχίσει να φουσκώνει μέσα μας και αρχίζει να τρέμει και το σώμα, το έχετε παρατηρήσει. Συγκλονίζεται όλος ο άνθρωπος όταν θυμώνει. Όχι μόνο η ψυχή ταράζεται και το σώμα. Μετά αρχίζει κοκκινίζεις, πετάνε σπίθα στα μάτια, σφίγγεις τις γροθιές. Έτσι.
Λοιπόν, θα βγάλεις και μια φωτογραφία στον εαυτό σου και να δεις τι ωραία που θα είσαι τότε, εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, καταλάβατε. Οπότε, τι γίνεται. Την ώρα που λες Κύριε Ιησού Χριστέ, λες και δεν μιλάς, σιωπάς, κάνεις ό,τι καλύτερο για να ψοφήσει αυτό το φίδι. Γιατί το θυμός είναι σε ένα φίδι που το έχεις μέσα σε ένα δοχείο, με ένα πόμα από πάνω, με ένα καπάκι. Όσο δεν ανοίγεις το καπάκι που είναι το στόμα, αυτό το φίδι σιγά σιγά θα εξαντλήσει το οξυγόνο που έχει μέσα το δοχείο και θα ψοφήσει. Έτσι είναι ο θυμός. Αν μιλήσεις, που θεωρείται αρετή για τους κοσμικούς, ανοίγεις το πόμα και δίνεις καινούριο οξυγόνο στο πάθος. Και αντί να μειωθεί ο θυμός, αυξάνεται. Και μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι σε τρελά πράγματα, από μια ασήμαντη αφορμή. Μπορεί να φτάσουν να χωρίσουν τα ανδρόγυνα, από κάτι το τελείως γελίο, ας πούμε. Γιατί η κουρτίνα είναι μέχρι εκεί και δεν είναι λίγο πιο κάτω, ας πούμε. Γιατί να φάμε μακαρόνια και να μην φάμε, ξέρω εγώ, λαπά. Τρελά πράγματα. Ναι, όμως μην το γελάτε. Γίνεται από αυτό. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός. Και δεν το αντέχει ο άλλος. Σου λέει να κάνω το άλλο, να είναι ο άλλος από πάνω μου. Όχι, εγώ θα είμαι. Οπότε, σιωπάς, το φίδι σιγά σιγά χάνει το οξυγόνο που αναπνέει και ψοφάει. Έτσι, και τι γίνεται ακόμα. Με την προσευχή δεν μένει ο θυμός μέσα σου, γιατί δεν πρέπει να μείνει ούτε μέσα μας. Αν μείνει μέσα μας ο θυμός κλεισμένος, γιατί είπαμε δεν πρέπει να μιλήσεις, έτσι, γίνεται μνησικακία, το οποίο είναι χειρότερο από το θυμό. Είναι αυτό που λέμε το κλείνει μέσα του. Τα κλείνει μέσα του, τα κλείνει μέσα της. Κλείνει κάτι μέσα σου, μετά κλείνεις και δεύτερο και τρίτο και δέκατο, μετά κάποια στιγμή κάνεις μπαμ. Και λες, καλά, τι της είπα, τι του είπα και έπαθε αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό που είπε εκείνη τη στιγμή, αυτό ήταν η σταγόνα. Το ποτήρι είχε ξεχυλήσει, τα είχε κλείσει όλα μέσα του, μέσα της και έκανε την έκρηξη. Επειδή ο θυμός είχε συσσωρευτεί, είναι σαν τη ραδιενέργεια. Ξέρετε, η ραδιενέργεια δεν φεύγει από τον οργανισμό, μένει αθρηστικά, αθρίζεται. Έτσι γίνεται και με το θυμό όταν δεν προσευχόμαστε. Αν δεν προσευχηθείς, ο θυμός μένει μέσα σου, συσσωρεύεται και σιγά 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 γίνεται αυτό που είπαμε. Φτάνεις να κάνεις έκρηξη κάποια στιγμή και να σκάσεις. Θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο να σιωπήσεις αλλά και να προσευχηθείς. Και έτσι σιγά σιγά δεν θα θυμώνεις. Και όχι μόνο θα θυμώνεις, σιγά σιγά ούτε θα ταράζεσαι και να σας πω και ένα ανώτερο επίπεδο. Θα χαίρεσαι κιόλας. Για αυτά που προηγουμένως θύμωνες. Ας πω ένα περιστατικό. Είχε έρθει ένας αστυνομικός στο Άγιον Όρος. Είχε πάρει τη συνταξή του άνθρωπος. Και μας βοηθούσε εκεί και στις δουλειές. Πρόθυμος άνθρωπος. Έλεγε συνέχεια το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, μετανοημένος. Και κάποια στιγμή μου έκανε μια περίεργη ερώτηση. Μου λέει, Πάτερ, νεαρός μοναχός εγώ τότε, πιστεύεις στο Θεό? Λέω, τι μου λέει τώρα? Λέω, πιστεύω. Για να είμαι εδώ πέρα και μοναχός, πιστεύω. Μου λέει, εγώ δεν πιστεύω. Εγώ τον είδα το Θεό. Ακούτε κουβέντα. Εγώ τον είδα το Θεό, δεν πιστεύω στο Θεό. Γιατί όταν δεις, δεν πιστεύεις. Τι να πιστεύεις, αφού το βλέπεις. Τώρα σας βλέπω, έτσι, δεν πιστεύω ότι υπάρχετε, αφού σας βλέπω ότι υπάρχετε. Το ίδιο και εσείς εμένα. Λοιπόν, και μου είπε την ιστορία του. Αυτός ήταν κοσμικός άνθρωπος, μέσα στην υπηρεσία του θύμωνε συνέχεια. Δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του, αστυνομικός γάρ. Λοιπόν, τον ενοχλούσε το παραμικρό και κάποια στιγμή ήρθε σε μετάνοια. Άρχισε να διαβάζει πνευματικά βιβλία, άρχισε να διαβάζει τους Άγιους Πατέρες, που σας είπα να διαβάζετε, τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο, αυτά τα βιβλία της ΕΠΕ, που είναι κείμενο και μετάφραση, ελληνικές πατερικές εκδόσεις. Το άρχισα το πρωί και το βράδυ λέει, το πετούσα, δηλαδή το τέλειωνε. 500 σελίδες βιβλίο. 250 κείμενο, 250 μετάφραση. Τόσο ζήλο είχε ο άνθρωπος. Άρχισε να λέει την ωραία προσευχή, συνεχώς. Και όταν δουλεύαμε εκεί στο Αγιώσιο με τα ζώα που είμαστε, μου λέει, εγώ συνέχεια λέω την ευχή. Και να σου πω και κάτι, μου λέει, ενώ πρώτα θύμωνα με τους συναδέλφους, μετά λέει που γύρισα στο Χριστό, όχι μόνο δεν θύμωνα, αλλά το χαιρόμουν κιόλας και τους προκαλούσα κιόλας.
να του λένε κουβέντες δηλαδή, που παλιά τον θύμωναν, τώρα τους έβαζε αυτός να τις λένε, δηλαδή τους πείραζε κατά κάποιο τρόπο, καταλάβατε. Είχε τόσο εξαλείψει αυτό το πάθος, γιατί ακριβώς είχε αγαπήσει τον Χριστό και μόνο, είχε και εμπειρίες πνευματικές, έβλεπε και τον πειρασμό πώς μας πολεμάει. Αυτό θα πει μετά, Άνια, καταλάβατε. Τελείωσε μετά με αυτόν το πάθος του θυμού και όλα τα άλλα πάθη. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, καθαρίζεται, φωτίζεται. Βέβαια, εννοείται ότι κάνεις και τις υπόλοιπες εντολές και ζεις σωστά. Έτσι, όπως έγινε με αυτόν, μπορεί να γίνει με όλους μας. Για σκεφτείτε τον Ιώβ. Έχετε διαβάσει για τον Ιώβ. Αυτός είχε μια γυναίκα η οποία του έλεγε, όταν πλέον τα χάσε όλα ο Ιώβ, ήταν πάμπλουτος, έπεθαναν και τα παιδιά του, έχασε και την υγεία του, καθώ πάνω σε μια, σε ένα σωρό από κοπριά και έξινε τις πληγές του ο καημένος, και πήγαινε η γυναίκα του και ξέρετε τι του έλεγε. Τι θα γίνει, λέει, με σένα επιτέλους, πού είναι ο Θεός σου? Βλαστήμα τον επιτέλους το Θεό σου. Και πήγαινε και αυτοκτόνα. Αυτό του έλεγε. Ε? Και αυτός τι της έλεγε? Θύμωνε? Όχι, της έλεγε πώς μιλάς έτσι για το Θεό? Όταν μας έδινε τα καλά, τα δεχόμαστε. Τώρα που μας δίνει αυτό που δεν μας αρέσει, γιατί να μην το δεχτούμε? Ως το Κυρίο έδοξε, ούτε και έγινε. Το όπως του φάνηκε καλό του Θεού, έτσι και έγινε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον. Ε? Αυτό που λέμε στη λειτουργία κάθε φορά. Ε? Είναι από τον Ιώβ. Ή το όνομα Κυρίου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν θύμωσε. Δεν τα βάλε με το Θεό. Ενώ είχε συνεχή πειρασμό. Και όχι μόνο από τη γυναίκα του, και από τους φίλους του. Οι φίλοι του πηγαίνουν και τον κατηγορούσαν. Για να έχεις, λέει, αυτά, είσαι αμαρτωλός. Έχεις κάνει πολλά πράγματα. Ενώ ήξερε ο άνθρωπος ότι δεν είχε κάνει. Ήτανε, η συνήθιση ήταν πολύ ήρεμη. Αλλά όλο αυτό ήταν παιδαγωγία, ήταν παραχώρηση Θεού, για να διδάξει εμάς την υπομονή και την ταπείνωση. Οπότε να θυμάστε τον Ιώβ. Γιατί λέει, ως πότε θα τον ανέχομαι, ως πότε θα την ανέχομαι, φτάνει. Μία, δύο, τρεις, δέκα φορές. Την ίδια ερώτηση έκανε και ο Απόστολος Πέτρος στον Κύριο. Λέει, αν κάποιος μου φταίξει, πόσες φορές να το συγχωρέσω, Κύριε? 7 φορές φτάνει. Τι το είπε ο Κύριος? 77. Δηλαδή άπειρες φορές. Δεν πρέπει να βάζουμε όρια στη συγχώρεση. Ίσα-ίσα σας είπα ότι πρέπει να το χαιρόμαστε κιόλας και πρέπει να φτάσουμε. Δύσκολο, αλλά αν καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας, ξέρετε, τα πιο ωφέλιμα πράγματα είναι αυτά που μας πικραίνουν, αυτά που μας πονάνε, αυτά που μας αδικούν. Γιατί όταν αδικούμαστε και συγχωρούμε, συγχωρούμαστε αυτόματα από τον Χριστό μας. Που χρωστάμε πολύ περισσότερα από όσα μας χρωστάει ο άλλος που μας αδικεί. Μας φωνάζει, μας βρίζει, μας προκαλεί. Μας χρωστάει, ας πούμε, 100 ευρώ. Εμείς χρωστάμε στην τράπεζα του ουρανού εκατομμύρια. Κι όμως η τράπεζα του ουρανού, ξέρετε τι λέει ο Χριστός? Αν χαρίσεις τα 100 ευρώ στον συνάνθρωπο, θα σου χαρίσω τα εκατομμύρια. Δεν μας συμφέρει? Δεν μας συμφέρει? Σίγουρα μας συμφέρει. Και πάλι λέει και το ανάποδο ο Χριστός. Αν δεν τα χαρίσεις τα 100 ευρώ, δεν θα σου χαρίσω τα εκατομμύρια. Δεν είμαστε ανόητοι? Που δεν χαρίζουμε τα 100 ευρώ? Που δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας? Ανόητοι είμαστε. Αφού σου λέει, θα σου διαγράψω το χρέος. Η τράπεζα του ουρανού, όχι της γης. Της γης τράπεζα δεν το κάνουν αυτό. Αυτές σε κυνηγάνε, αμήλικτα.